Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Ένα διαφορετικό βίντεο, μιας και σήμερα θα είναι και το πρώτο βίντεο της εκπομπής που σας είχα πει που θα παίζουμε μαζί το Jurassic World Evolution, το καινούργιο παιχνίδι. Καινούργιο, εντάξει, θα να ξεκινήσω και το βίντεο λίγο πιο νωρίς, αλήθεια είναι. Αυτό τώρα, ας πούμε, έχει κυκλοφόρησε αρχές Ιούλη, τώρα πιάσαμε Αύγουστο, έχει περίπου ένα μήνα που κυκλοφόρησε, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορούσα να το κάνω νωρίτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να πατήσουμε New Game. Πρακτικά, σε ένα παιχνίδι όπου ξεκινάς εσύ το δικό σου πάρκο, Jurassic World, όπως μας το λέει. Εδώ το εισαγωγικό από τον Ian Malcolm ή τον Jeff Goldblum. Μας λέει λίγα πράγματα και έχει τις φωνές τους μέσα το παιχνίδι, εννοείται. Και εντάξει, όταν πρωτοανακάλυψα αυτό το παιχνίδι ότι βγήκε και μόνο που θυμήθηκα το παλιό αγαπημένο Jurassic Park Operation Genesis, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί και εκείνο ήταν κάπως έτσι. Έφτιαχνε σε ένα πάρκο δεινοσαύρων, το Jurassic Park, εδώ πιο καινούριο, με πιο καλά γραφικά, πιο πολλά πραγματάκια. Ξεκινάμε από το πρώτο νησί, το Isla Matanceros. Μάλιστα. Το γραφικό του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ καλό και γενικά όσα έχει μέσα, όλα το, οι λειτουργίες που μπορείς να πειράξεις το δεινόσαυρο, το DNA του, αυτά και όλα αυτά, έτσι είναι πολύ ωραία βγήκε και λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι ήταν το παλιό. Το παλιό ήταν αρκετά πιο απλό, ας πούμε. Και ξεκινάμε το πάρκο μας. Μας δίνει την ευκαιρία όλοι να νιώσουμε λίγο John Hammond, ας πούμε. Ο αείμνηστος John Hammond που ξεκίνησε όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να έχει μια φάση tutorial, ας πούμε, ναι. Γεια σου, Cabot. Εδώ ο PR της υπόθεσης είναι αυτός, ας πούμε. Λογικό. Μας βάζει να ξεκινήσουμε το Hammond Creation Lab για να βγάλουμε και τον πρώτο μας δεινόσαυρο. Εδώ. Α, το ξεκίνησα, ναι, πρέπει να το βάλουμε σε συγκεκριμένο μέρος, ε. Προσπαθήσω όσο μπορώ. Κάπου εδώ νομίζω είναι καλά. Τώρα, στο πρώτο βίντεο, εντάξει, θα είναι και σαν tutorial, ας πούμε, ή θα σας δώσω μερικές συμβουλές πώς θα ξεκινήσει σωστά το πάρκο, ας πούμε. Γενικά, εδώ τώρα, όπως είναι αυτό, εντάξει, θα τα κάνω τα επεισόδια, ρε, να είναι περίπου στο μισάωρο, ξέρω εγώ, μισή ώρα, 40 λεπτά περίπου, και να μην πάρουν παραπάνω το κάθε επεισόδιο. Και θα βλέπουμε μαζί το progress, ας πούμε, όλο. Λοιπόν, μας λέει, ναι, εννοείται, πρέπει να τα έχουμε ενωμένα όλα αυτά, ό,τι κάνουμε να είναι ενωμένο με τον δρόμο. Πλάι εδώ επειδή έχει την κολόνα αυτή του ρεύματος, ας πούμε. Εντάξει. Για να δούμε. Το πρώτο μας δεινόσαυρο μας βγάλει να βγάλουμε τον Struthiomimus, τον Struthiomimo. Πάμε. Τα πρώτα 4 DNA που είναι ξεκλειδωμένα είναι αυτά και με λίγο παραπάνω, ας πούμε, μόλις στείλουμε τα Expedition Teams θα μας φέρουν DNA πίσω για να τους ανεβάσουμε λίγο. Αλλά ας βγάλουμε στην πρώτη φάση ένα Struthiomimo. Αυτό που σας έλεγα, μπορείς να πειράξεις το γονίδιο, αν και τώρα δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια. Α, μπορούμε να βάλουμε χρώμα. Ας βάλουμε λίγο χρώμα. Και εδώ, θα ανεβάσει και λίγο το lifespan του, ναι. Μόλις το πάμε αυτό είναι 100% DNA, το ανεβαίνουν και αυτά. Εδώ, ας πούμε, μας λέει 73% ξεκινά να ανοίγει αυτό. Και εδώ αυτό θα ανοίξει τα 100% μόλις κάνουμε 100% το γονίδιο του. Πάμε να τον βάλουμε να γίνεται το πρώτο μας δεινοσαυράκι στο πάρκο. Γενικά, ό,τι και να κάνεις σε αυτό το πάρκο, δηλαδή είτε βάλεις ξενοδοχεία αυτά, αν δεν έχεις δεινόσαυρους δεν ανεβαίνει. Η τυπική συμβουλή και η κύρια συμβουλή είναι αυτή. Όσο περισσότεροι δεινόσαυροι, τόσο πιο πολλά αστέρια και όλα τα σχετικά. Εδώ αυτά δεν μου αρέσουν και πολύ. And the next. Καλά τα λέει ο Ιαν, έχει τους φόβους του, λογικό. Λοιπόν, τώρα είναι σε πρώτη φάση, έχουμε ήδη ανέτοιμο δεινόσαυρο, πρώτος δεινόσαυρος του πάρκου, ο Struthiomimus. Μπορούμε να την πούμε Τούλα, γιατί θα είναι ο πρώτος δεινόσαυρος, η πρωτούλα Τούλα. Γεια σου! Ομορφιά. Genetic mutations and unknown combinations, chaos, all leading to a. Λοιπόν, εδώ μπορείς να δεις τα δαστικά της και με το τρίγωνο, ας πούμε, για το PlayStation 4. Τέλος πάντων, μπορείς να την ονομάσεις. Εμείς θα την ονομάσουμε Τούλα, γιατί είναι και ο πρώτος δεινόσαυρος. Έτοιμη η Τούλα. Βλέπετε το όνομα της. Και αυτό κατευθείαν με το που βγήκε ο πρώτος δεινόσαυρος, πήραμε ήδη σχεδόν μισό αστέρι. Γενικά και όπως την βγάζεις από εκεί, έτσι. Τώρα είναι ακόμα η φάση του tutorial. Αυτό, ναι, έχουμε τρία divisions, ας πούμε, της επιστήμης, της ψυχαγωγίας και της ασφάλειας. Το science, το entertainment και το security division.
Και το βασικό είναι αυτό μετά για να βγάζει σε φάση αυτό το παιχνίδι έχει τα contract. Τώρα, ας πούμε, θα μας δώσει κάποιο contract, κάποιο συμβόλαιο, ας πούμε. Ναι, με τι να ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσουμε με επιστήμη. Ένα science contract. Build, connect and power an expedition center, μάλιστα. Η Dr. Dua. Γεια σου, Dua. Το καταλάβαμε ότι είσαι στο Science Division. Τι μας έβαλε να φτιάξουμε, μας έβαλε να φτιάξουμε Expedition Center. Πού θα το βάλουμε αυτό? Έχουμε εδώ θέμα με το terrain. Οπότε ας το βάλουμε κάπου εδώ που ήδη θα είναι και με το substation που έχει εκεί πέρα. Για ρεύμα, αυτός ο κύκλος ας πούμε είναι ο κύκλος από αυτό εδώ το κτηριάκι, το substation όπως το λέει, που είναι για να δίνει ρεύμα στα κτίρια μας. Και αυτό πρέπει να είναι ενωμένο πάντα με το power plant, power station όπως το λέει. Πες το. Ναι, αυτό όσο ασχολούμαστε με ένα ας πούμε division, αν ασχολούμαστε μόνο με το security και ανεβάσουμε μόνο το security, τα άλλα δύο τμήματα θα έχουν θέματα ας πούμε και μπορεί να μας κάνουν σαμποτάζ. Απλά από αυτόν θα έχουμε κάποια λεφτά, θα κερδίζουμε κάποια έξτρα λεφτά. Στην ουσία τώρα αυτό μας λέει ο Cabot Finch. Ναι, ναι, ας ξεκινήσουμε να στέλνουμε, εδώ μας λέει κάποιες πληροφορίες για το πώς να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι να ξεκινήσουμε να παίρνουμε? Εντμοντόσαυρο τη Γεράτοπα, ας στέλνουμε εδώ που έχει και αρκετούς. Okay. Έχουμε ήδη εδώ κάποια fossils. Α, έχουμε, ναι, 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 αν έχουμε λέει. Για να τα κάνεις 100% λογικά. Εδώ έχουμε κάποια researches. Εννοείται έχεις research center όπου κάνεις κάποιες έρευνες, ξέρω εγώ, για να κάνεις καλύτερα τα κτίρια σου, τις δεινόσαυρους και τα σχετικά. Με τι να ξεκινήσουμε? Με ηλεκτροφόρους φράχτες, όχι, μας χρειάζονται από τώρα. Buildings σε ένα κτίριο. Ας βγάλουμε αυτό το ρουχαδικό ή όχι? Εδώ τι έχουμε? Genetic research. Α, εδώ είναι που πειράζει στα γονίδια τους. Αυτό του καρχαρία είναι ωραίο, ας πούμε, δίνει το lifespan, το ανεβάζει. Ας βάλουμε αυτό για πρώτη φάση. Λοιπόν, αυτό που λέμε, θα πρέπει να παίρνουμε συνέχεια contracts για να ανεβάζουμε. Α, αυτό εδώ είναι το science, το reputation που λέγαμε. Εδώ βλέπετε ότι όσο πιο πολύ ανεβασμένο είναι, τώρα μας λέει σαμποτάζ risk low. Ότι τέλος πάντων το ρίσκο για σαμποτάζ είναι χαμηλό. Αλλά σε άλλο πάρκο έχει τύχει που τα παίζαμε live που είχαν ανεβάσει πάρα πολύ το security. Στους άλλους δύο ήταν high και συνέχεια με κάναν σαμποτάζ, δηλαδή χαλούσαν το πάρκο. Τι έχουμε? Ω, ανοίξαμε το πρώτο. Μάλιστα. Ανοίξαμε το πρώτο mission κιόλας. Κάθε πάρκο έχει τρεις αποστολές, κάθε νησί μάλλον. Και με αυτές τις αποστολές σου δίνουν και κάποια παραπάνω λεφτά. Εδώ πρέπει να το πάμε λογικά 50% μαζί με αυτά. Α, όχι. Εδώ τώρα γίνεται αυτό πόσο θα φτάσει. Συν 4% ας μας λέει ότι το πήρε. Και εδώ έχουμε 44%. Αν πάρει και από εδώ 4% δεν θα μας φτάσει για να πάει 50%. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε και κανένα συμβολιάκι. Ξεκινήσουμε να βγάζουμε λεφτά. Αν μας το δώσει κιόλας. Σταμάτα να με μιλάς και δώσ' μου συμβόλαιο, Dr. Dua. Τώρα λογικά επειδή μας μιλάει, δεν ξέρω. Ας βγάλουμε ακόμα ένα στρουθιόμι εμείς όμως στο μεταξύ. Ας βγάλουμε το απλό χρώμα, χωρίς το πειραγμα, να δούμε τη διαφορά των χρωμάτων. Α, τώρα ήρθε το συμβόλαιο. Τι να πάρουμε τώρα? Ας πάρουμε... Γιατί έγινε αυτό τώρα εδώ? Ας πάρουμε πάλι επιστήμη, ας πάρουμε πάλι επιστήμη, μιας και ασχοληθήκαμε με την επιστήμη. Τι λέει? Οκ. Να πάμε στην ουσία ένα δεινόσαυρο 50%, ένα νέο γονίδιο. Ένα γονίδιο δεινοσαύρου. Λοιπόν, τι άλλο τώρα μπορούμε να φτιάξουμε? Να φτιάξουμε τίποτα για τους επισκέπτες μας. Ένα fast food για να τρώνε λίγο τα παιδιά, αρέσει. Στο βάλουμε κάπου εδώ, ας είναι το fast food μας. Ή μπορούμε να το κάνουμε και πιο εδώ, όχι πιο εκεί, έχει το τερέν, ας πούμε, και αυτά. Ας το βάλουμε κάπου εδώ. Για να τρώνε τα παιδάκια. Έρχεται ο δεύτερος δεινόσαυρος. Η ρούλα μπορεί να είναι αυτή, από το δευτερούλα. Ναι, εδώ η διαφορά στο χρώμα φάνηκε. Η πρώτη, ας πούμε, ήταν λίγο πιο κίτρινη, ξέρω εγώ. Πανέμορφη. Λοιπόν, απ' γύρισε το... Ωραία, ωραία. Τι μας έφερε? Ναι. Και από στρουθιό μου πολύ καλό, στρουθιό μου Σέιμπερ. Αυτά σου φέρνει και τέτοιες πέτρες και είναι καλό να τις πουλάς. Μας δίνει η φράγκα, αυτό τώρα μας έδωσε 100.000. Έχουμε και έρευνες να κάνουμε. Τι έρευνα να κάνουμε? Medical treatment, ας κάνουμε αυτό για τις αρρώστιες, ναι, μην έχουμε κανένα θέμα. Και πώς πρέπει να θέλει και πολλά λεφτά, 125.000.
Εντάξει, όχι και τόσα πολλά λεφτά. Να ξεκινήσουμε τώρα εδώ. Να στείλουμε πάλι. Εννοείται, μπορείς να στείλεις και από εδώ, έχει κάποια. Εδώ έχει κι άλλο κερατόσαυρο, ας πούμε, τον σαρκοφάγο της υπόθεσης. Και εδώ χαλιαγκόσαυρο. Μετά θα μπλέξουμε όμως με αυτόν. Να τώρα ασχοληθούμε λίγο με τους δεινόσαυρους που έχουμε ήδη. Τρικεράτος. Πάρε τρικεράτο, πάμε μόνο καθαρά. Γιατί το mission της μετά, αν θυμάμαι καλά, είναι και 70% πάει. Πρώτα μας λέει για 50, μετά πηγαίνει 70 να βγάλουμε ένα τρικεράτοπα. Τι έχουμε εδώ, Hokon Parasite. Έγινε κιόλας αυτό. Λοιπόν, να βάλουμε καμιά έρευνα για τα κτίρια, building upgrades. Τι μας λέει τώρα εδώ, εδώ έχουμε success rate. Βάλτε αυτό. Σε όλα τα κτίρια σου, βάζεις εδώ αυτά τα τρία, ας πούμε, έχει τρεις εδώ θέσεις, ξέρω εγώ, για να βάλεις κάποια upgrades. Κάποια modules, τέλος πάντων, που είναι κάποιες αναβαθμίσεις στα κτίρια σου. Τι να βάλουμε σιγά σιγά... Κάτσε να πάρουμε ένα contract βασικά. Ένα contract, new contract. Άμα σταματήσει να μας μιλάει, θα μας το δώσει κιόλας. Λοιπόν, ας βάλουμε... Τι να βάλουμε, power station, ranger station ας βάλουμε. Να έχουμε εδώ τους rangers. Τα τζιπάκια. Που με αυτά μπορείς να κάνεις καλά τους δεινόσαυρους σου. Και να επισκευάζεις αν κάτι χαλάσει στο πάρκο. Τι να πάρουμε τώρα, πάρουμε πάλι secure, πάλι science. Πάρε πάλι science και μετά θα ασχοληθούμε με τους άλλους. Και έχουμε use the ranger team του κάμερ. Τώρα δύσκολο είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Μας βάζει τώρα να βγάλουμε ένα τρικιάτο από φωτογραφία την ώρα που πίνει νερό. Ναι, εδώ δεν βάλαμε τα ίστρα, ε. Πρέπει εννοείται να ταΐζεις τους δεινόσαυρους σου. Οπότε βάλε κάπου εδώ έτσι ένα ανατρόν. Βάλε ένα εδώ. Μπορείς να βάλεις και... νομίζω παραπάνω δεν θα χρειαστεί, άντες βάλουμε ακόμα ένα εδώ. Και να βάλουμε ένα για τους επισκέπτες να βλέπουν τους δεινόσαυρους, για τους πρώτους μας επισκέπτες τέλος πάντων. Να βλέπουν τα δεινοσαυράκια μας. Μπορείς να το βάλεις κάπου εδώ, μπορείς. Ή μπορείς και κάπου εδώ ας πούμε. Για να το βάλουμε δίπλα στο και εδώ εννοείται. Νομίζω ότι το πρώτο καλό είναι να το βάλω εδώ. Α, μπει, έλα. Πάει να μπει ρε λίγο. Εδώ, εδώ, εδώ. Πατάω συνέχεια χ, μόλις πιάσεις το... Μπήκε, ναι, μπήκε μετά από πολλές προσπάθειες δεξιά-αριστερά. Μπήκε εδώ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να το ενώσουμε κιόλας, να ξεκινήσουν οι πρώτοι επισκέπτες μας να βλέπουν σχετικά τους δεινόσαυρους μας. Εδώ, ναι, αυτό ήταν λίγο χαζό. Γιατί τράβηξε παραπάνω, δεν ενώθηκε μόνο. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Α, δεν έχουμε energy όμως εδώ. Ας δούμε όμως τι μας φέραν τα παιδάκια. Το ελικόπτερο. Μας φέραν ένα τέτοιο να πουλήσουμε. Και ένα δεινόσαυρο. Τρικεράτοπα βασικά, φόζιλ τρικεράτοπα για να ανεβάσουμε κι άλλο το γονίδιο τρικεράτοπα. Ξανά τρικεράτοπα θέλουμε. Λοιπόν... Τι έχουμε, α, τώρα κάπου δεν έχουμε, α, αυτό που λέγαμε πριν. Εδώ βλέπετε πρέπει να μπει ένα substation κάπου, πού να το βάλουμε, το βάλουμε κάπου εδώ για να πιάνει και τους, και μερικά ακόμα κτίρια, αν μπουν λίγο πιο εκεί, ξέρω εγώ. Ας το βάλουμε κάπου, άντε βάλ το κάπου εδώ. Να μην φαίνεται και πολύ άσχημο τώρα. Α, μπει. Και το ενώνεις με το κεντρικό κύκλωμα σου, το οποίο έρχεται από εδώ. Η έρευνα τελείωσε. Όχι, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό ότι μένει. Να πάρουμε κανένα ακόμα contract. New contract. Να τελειώνουμε μια με τα contract της επιστήμης. Όχι με αυτήν, γενικά, use expedition του ΣΕΝΕΡΕΝΕΣΦΑ. Οκ. Αυτό εύκολο γιατί μόλις στείλαμε το expedition team να μας φέρει DNA τρικεράτοπα. Οπότε είναι άνετο αυτό. Γεια σου, Claire. Μπορείς να οδηγήσεις το αμάξι. Όπως βλέπετε τώρα και να ξεκλειδώσουμε κανένα skin από το πρώτο επεισόδιο. Το ένα skin θέλει να κάνεις μπάντες τυπικά και το άλλο skin για να το ξεκλειδώσεις θέλει να τρέξεις στην ουσία. Άμα τρέξεις τώρα αρκετά, άμα αναπτύξεις λίγο φόρα τουλάχιστον. Έλα, ναι, new vehicle skin, ανοίξαμε το κόκκινο τζιπάκι. Λοιπόν, το πρώτο skin το ανοίξαμε, το κόκκινο, ήθελα να αναπτύξουμε λίγο ταχύτητα. Πάμε να δούμε στο πάρκο μας πώς είναι. Και να βγάλουμε σιγά σιγά κάνα τρικεράτοπα. Ναι, έχει πάει 58% το γονίδιό του. Θέλει 230.000 ο τρικεράτοπας για να βγει.
Και εδώ με λίγο πείραγμα. Εδώ τι ανεβάζει. Όχι, δεν θέλω αυτό να το ανεβάσει. Ανεβάζει λίγο το rating του Mend, αλλά ανεβάζει το attack του. Τώρα εμεί δεν θέλουμε να τον κάνουμε και επιθετικό δεινόσαυρο, ας πούμε. Απλά τον αλλάξαμε λίγο χρώμα. Πάμε να βγάλουμε τον πρώτο μα τρικεράτοπα σιγά σιγά. Εδώ τι μα έφεραν τα παιδάκια πάνω στην ώρα. Και άλλο DNA τρικεράτοπα. Και εδώ πολύ καλό DNA τρικεράτοπα. Άμπερ όπω μα το λέει. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχουμε και τη φωτογραφία, ναι, τελειώσαμε και το questάκι που μας έβαζε. Τώρα ξεκινήσουμε να παίρνουμε τίποτα άλλο. Να μην στείλουμε πάλι τρικεράτοπα, στείλουμε τώρα για κερατόσαυρο. Να βγάλουμε και κανένα σαρκοφάγο σιγά σιγά. Έχουμε και ερευνούλα να κάνουμε. Από ερευνούλες, πώς θα πάμε, πάμε σε αυτό εδώ να βγάζει λίγο παραπάνω energy. Λοιπόν... Σιγά σιγά πάει να βγει ο πρώτος μας τρικεράτοπας. Τι έχουμε? Απλά inventory space upgrade. Ας το ξεκινήσουμε αυτόν, αφού μας έδωσε και μόνος μας πλησίασε. Στην ουσία θέλει εδώ νομίζω να βάλουμε κάτι. Όχι, Dig Yield θέλει να βάλουμε κάτι άρα σε αυτό. Inventory space, αλλά νομίζω ότι... Ναι, αυτό πρέπει να το ψάξουμε από το research, να κάνουμε αυτή την έρευνα τέλος πάντων. Λοιπόν, ας φτιάξουμε και ένα για ελικόπτερα ή θα φάμε τώρα πολλά λεφτά. Όχι, ας το φτιάξουμε μετά αυτό με τα ελικόπτερα που είναι για να κοιμίζει δεινόσαυρο. Ούτως ή άλλως ακόμα δεν χρειάζεται κιόλα. Μόλις βγει ο τρικεράτοπα, να δοκιμάσουμε να κάνουμε το άλλο που θέλει φωτο τρικεράτοπα φωτογραφία για να πίνει νερό. Από επισκέπτες τώρα και στατιστικά πώς θα πάμε να δούμε λίγο. Εδώ ας πούμε, τώρα βγάζουμε 13.000 το λεπτό. Δεν είναι τίποτα, είναι πολύ λίγα λεφτά εννοείται. Island rating. Εδώ, εντάξει, έχει poor variety εννοείται του δεινόσαυρου, αλλά από safety από capacity πάμε καλά προς το παρόν. Ναι, ναι. Okay. Και έχουμε 95 επισκέπτες στο πάρκο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θέλω να δω μόλις βγάλουμε τον τρικεράτο πέτσι πόσο θα ανέβουμε. Ήρθαμε πάνω στην ώρα. Εδώ έχουμε τώρα 1,5 αστέρια, ας πούμε. Τώρα νομίζω μόλις βγει ο τρικεράτο θα ανέβει λίγο ακόμα. Πανέμορφος ή πανέμορφη στην προκειμένη, γιατί όλοι οι δεινόσαυροι, αν θυμάμαι καλά, ήταν γυναίκες, ήταν θηλυκοί. Πανέμορφη, δέστε. Πω, κούκλα. Και όλο το γραφικό του, έτσι όπως τον κάνει να βγαίνει το δεινόσαυρο, είναι σαν cinematic, αλλά στην ουσία είναι το παιχνίδι, κανονικά έχει τόσο καλό γραφικό. Ναι, είδατε πόσο ανέβηκε το αστέρι. Σχεδόν, εντάξει, δεν πήγε δύο, αλλά πήγε κοντά στα δύο αστέρια. Πανέμορφη, ήρθε να φάει καημένη μόλις ήρθε στον κόσμο. Τώρα μας βάζει να βγάζουμε ένα δεινόσαυρο, ένα τρικεράτοπα, μάλλον με 70%. Πόσο πήγε το DNA του όμως? Αν πήγε 70%. Ναι, ακριβώς 70 πήγε, τι λες τώρα. Αυτά είναι γούστα, ακριβώς όσο θέλαμε. Εδώ, όχι, ούτε εδώ μπορούμε. Αφού το τρικεράτοπα το βγάλουμε διαφορετικό. Όχι, δεν προλάβαμε γιατί τον πάτησα να το βγάλω. Μάλιστα. Και μετά θα αρρωστήσει ο δεινόσαυρος και θα πρέπει να τον κάνουμε καλά, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό σε βάζει και στο mission, στην αποστολή να κάνεις την έρευνα από το Hookworm Parasite. Βγάλουμε κερατόσαυρο, βασικά στείλ το και στο άλλο που είναι κίτρινο για κερατόσαυρο. Και λοιπόν, πώς θα πάμε εδώ από... Μα τι μας φέραν βασικά? Μας έφερε πράγμα, μας έφερε και κάτι να πουλήσουμε πάρα πολύ ωραία. Και από έρευνες. Πώς θα πάμε από έρευνα. Λοιπόν, τώρα μετά από αυτό θα κάνουμε το ηλεκτροφόρο φράχτη για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα enclosure να βγάλουμε κερατόσαυρο. Ένα καινούριο έτσι κλεισιματάκι για να βγάλουμε έναν κερατόσαυρο. Κερατοσαύρος. Λοιπόν, δεν είδαμε το fast food. Φτιάχτηκε και δεν το πειράξαμε καθόλου και μπαίνει μέσα τώρα νομίζω. Τους βάλαμε να φέρνει dynamite. Όχι. Πόσο να θέλει, δηλαδή επισκέπτες, το βάλουμε 10 να χρεώνει ή είναι πολλά? Όχι, βασικά βάλει το να πουλάει Dino Dish που θέλει 6 και να το βάλουμε 15. Εδώ καλά είναι νομίζω, όχι 16 το βάλα 15. Εδώ νομίζω είναι καλά για να τρώνε τα παιδιά που έρχονται. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε τώρα για τους επισκέπτες? Gift shop, μαγαζί για δώρα. Πού να το βάλουμε αυτό, το βάλουμε και στην έξοδο να είναι. Δηλαδή όπως φεύγουν, όταν όπως πάνε να φύγουν προς την έξοδο, να παίρνουν και ένα δωράκι. No power. Γιατί έτσι δεν μας φτάνει. Θα δούμε. Ναι, αυτό είναι κακό. Εδώ ας βάλουν όμως τον ηλεκτροφόρο φράχτη. Ωου, 200 χιλιάρικα ήθελε ο ηλεκτροφόρος φράχτης. Εδώ τώρα
Power, ναι, εντάξει, τώρα δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα το power. Εδώ ας βάλουμε ένα improved output, τα βγάζει λίγο παραπάνω ενέργεια. Λοιπόν, βλέπετε πώς ανέβηκε το profit per minute. 44.000 έχει πάει ήδη, με ένα τρικεράτοπ, ας πούμε, τυπικά. Τι μας λέει ο Owen? Εντάξει, για τη σχέση του με την Blue μας λέει ο Owen. Owen, τώρα μην μας ζαλίζει, θέλω να βγάλουμε το τρικεράτοπ μας για να κάνουμε το mission. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το δεύτερο τρικεράτοπ μας με 70% το γονιδιό του αυτή τη φορά. Γεια σου κούκλα, πανέμορφη. Απλά τη βγάλαμε ίδιο χρώμα με την άλλη. Πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, τώρα πάμε να πάρουμε το αμάξι σιγά σιγά από τους Rangers. Disease, ναι, κατευθείαν αυτό, δηλαδή όπως είναι κατευθείαν έβγαλε disease. Δεν θα τους βάλω, μπορείς να τους βάλεις αυτόματα να πάω να το κάνω, αφού θα σας το δείξω πιο μετά. Τώρα πάμε σε πρώτη φάση να το κάνουμε, γιατί έχουμε και το quest να βγάλουμε φωτογραφία. Σιγά ρε εσύ, oh my gosh, κατευθείαν αυτός. Έχουμε έναν άρρωστο δεινόσαυρο, θα τον κάνουμε καλά, τι. Λοιπόν... πάμε να κάνουμε καλά το δεινόσαυρό μας. Εδώ, σταμάτα εδώ. Έχει πλάκα να πίνει νερό και αν τον ενοχλήσαμε, όχι. Α, κάνει και ένα resupply εδώ. Λοιπόν, τώρα... Dart Rifle βγάλε... και... ξεκίνα να τον κάνει σκάλα τον καημένο. Για αυτές τις δουλειές αυτοί είναι, αυτοί οι Rangers θεραπεύουν τους δεινόσαυρους. Αυτό τώρα εκεί που το ρίξαμε. Και κάθε βέλος που ρίχνεις τρώει και λεφτά, έτσι τώρα φέτα μαλαχία. Πάμε εκεί πιο κοντά του. Τι φεύγεις, για σένα δουλεύουμε αγόρι μου. Εκεί που το πέταξα, κάτι υπολόγισα καλά. Γιατί πέφτει λίγο βαλιστικά, δεν πέφτει ακριβώς. Μετά έχει έρευνα που κάνεις και ανεβάζει το accuracy του. Έλα, τώρα νομίζω τελείωσε. Τώρα νομίζω τελείωσε και το mission μας. Ναι, τελείωσε το πρώτο μας mission. Και τι δωράκι μας δίνει αυτή. Έχει 5 missions, γιατί 5 είναι και τα νησιά, εντάξει. Α, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Cardio strength, εντάξει, χαζομάρα κομμάτι γονιδίου είναι αυτό, αλλά εντάξει. Τώρα θα πιει κανένα τρικεράτοπα στο νερό για να βγάλω φωτογραφία. Δεν τους βλέπω να πηγαίνουν προς το νερό. Οπότε ας το δούμε σε λίγο αυτό το κομμάτι. Τι μας φέρανε. Αυτό είναι για πούλημα. Και εδώ, από κερατόσαυρο, ωραία πραγματάκια κιόλας. Λοιπόν, τώρα. Ας πάρουμε κι άλλον τρικεράτοπα. Και εδώ πώς θα πάμε από έρευνες. Έγινε η έρευνά μας. Όχι, έχουμε 2 λεπτά. Μόλις βγουν το Electrified Fences, θα πάνε να πιεις λίγο νερό. Μη βγαίνεις, το σπίγγε να βγει, τον προλάβαμε λίγο πριν βγει. Τώρα θα βγάλει μια φωτογραφία, ένα τρικεράτοπα πίνει νερό. Έλα, κάτσε εκεί κούκλα μου, κάτσε εκεί κούκλα μου. Λοιπόν. Έλα. Φωτογραφιάρα. Πώς θα τα πιάσει 3 χιλιάρικα και. Έγινε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και πήραμε 200 χιλιάρικα. Πάμε όμως να πάρουμε ακόμα κάνα contract. Και τώρα νομίζω ότι θα παίρνουμε και bonus λεφτά, ναι. Παίρνουμε ήδη loyalty bonus 152 χιλιάρικα. Επειδή θα πάμε καλά με το Science Division. Ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα με το Science Division. Για να ξεκλειδώσουμε και το άλλο κομμάτι. Τι μας θέλει. Να το πάμε 60% το DNA, το γονίδιο ενός δεινόσαυρου. Μια χαρά. Αν μας το έδινε λίγο πιο νωρίς, θα το κάναμε ακόμα πιο εύκολα. Γιατί αυτού πήγε ήδη 60. Και για λίγο δεν το προλάβαμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε τώρα, εσύ μπορείς να γυρίσεις στην θέση σου. Και εδώ πέρα θα γίνει, βασικά όχι εδώ, εδώ πέρα θα γίνει το enclosure για τους κερατόσαυρους που θα βάλουμε. Λοιπόν, εδώ οι πρώτοι δεινόσαυροι μας τα πάνε μια χαρά. Να βγάλουμε ακόμα κάνα στορθιόμιμο, 81% έχουν πάει. Όπα, electrified light steel, ναι, πάμε να φτιάξουμε το πρώτο μας enclosure, ας κάνουμε και το άλλο το... Θέλει άλλους inventory space, αυτό πρέπει να είναι στα building upgrades. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι 300 χιλιάρικα, δες. Ζητούσαν, αρκετά λεφτά. Αλλά, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους νέους φράχτες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όχι εδώ όμως όπως είπαμε, θα τον βάλουμε εδώ. Και πόσο περίπου να το κάνουμε... Ας ακολουθήσουμε τον δρόμο. Δεν θέλω ούτε μικρό να βγει.
No power, λογικό. Από εδώ νομίζω είναι καλά και περισσεύει αυτό το πρώτο κομμάτι γιατί δεν υπολόγισα εγώ τα μετά αυτά που θα βάλουμε μετά. Λοιπόν, ή είναι μικρό εσείς. Γιατί μου φαίνεται λίγο μικρό. Στο μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Εντάξει, είναι μικρούτσικο. Για δυο δεινοσαυράκια, δυο θέλω να βάλω μέσα εδώ. Στο μεγαλώσουμε ακόμα λίγο. Τώρα δυο δεινοσαυράκια πού θα χωρίσουν μέσα εκεί. Από εδώ νομίζω είναι εντάξει. Τώρα στο τερέν εδώ έχουμε πολύ νερό, οπότε λίγο νερό πρέπει να φύγει. Εδώ. Ναι. Εντάξει, θα έχουν νερό να πιω εννοείται, αλλά δεν θα είναι και όλη η περιοχή από νερό. Δεν υπάρχει λόγος, αυτό το νερό όλο μας περισσεύει. Από εδώ νομίζω τους στάνει. Τώρα το κάναμε λίγο. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο καλύτερα. Κάπου εδώ νομίζω είναι εντάξει. Και από δέντρα. Από δέντρα νομίζω είναι πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δέντρα δεν μας χρειάζονται, οπότε καλό είναι να φύγουνε. Και από δέντρα τώρα ας βάλουμε λίγα δέντρα έτσι εδώ. Βάλουμε και λίγα δέντρα έτσι εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από δέντρα αυτός ο δεινόσαυρος, ο κερατόσαυρος. Λέει και μπέιτ, χάτς αλήθεια, 4 νέους δεινόσαυρους. Οκ. Θέλει να βγάλουμε 4 νέους δεινόσαυρους ο φίλος αυτός. Ο Άιζακ από το τμήμα του entertainment. Εδώ αυτό μπορούμε να το. Ω, κάθεται και ακριβώς, κοίτα εδώ. Εντάξει. Κάθεται και ακριβώς, δηλαδή βλέπει όλο το enclosure. Θα δούμε πώς θα το πάνε οι δεινόσαυροι, γιατί παίζει να βγει και λίγο μικρό. Θα δούμε όμως άμα κάτσουν καλά μέσα. Ας βάλουμε, όχι τέτοιο. Ένα με ζωντανά να βγάζει ζωντανές κατσίκες να κυνηγάνε. Παρακαλώ πάρα πολύ, όχι ότι και ότι εμείς εδώ για τους δεινόσαυρους μας θέλουμε τα καλύτερα. Αν χρειαστούμε καινούριο power plant το οποίο θέλει και 500.000. Ναι, θέλει αρκετές. Θέλει αρκετά λεφτά αυτό. Και πού μπορούμε να το βάλουμε όμως. Πού να το βάζαμε αυτό. Δίπλα από αυτό ίσως. Όχι. Κάπου να το βάλουμε να μην πιάνει και τόσο πολύ. Εδώ και ας το συνδέσουμε. Κάπου εδώ νομίζω είναι καλά. Απλά τώρα δεν ξέρω εκεί με τον δρόμο πως θα τα πάμε. Α, θα έρθει ακριβώς μαζί με αυτό. Ναι ρε φίλε. Το μαγαζί με τα δώρα δεν ασχοληθήκαμε πολύ έτσι. Τι να τους βάλω να πουλάει. Τους βάλω να πουλάει Night Vision Goggles. Αυτό το καλό δώρο. Το πρώτο μας μαγαζί θα πουλάει καλά δώρα. Όχι ότι και ότι. Και να το βάλουμε δηλαδή 20 και να πουλάει για 35. Για 35 θα το βάλουμε να πουλάει, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε πολλούς επισκέπτες, αλλά όσους έχουμε τουλάχιστον. Και εδώ πέρα αυτό θα χρειαστεί να του βάλουμε και αυτό ενέργεια, εννοείται. Ας βάλουμε εδώ ένα substation κάπου εδώ. Και μέχρι να πιάσει το κανονικό κύκλωμα. Το main κύκλωμα μάλλον. Θα κολλήσει τώρα εδώ. Ναι, άψογα. Το enclosure του κερατόσαυρου είναι έτοιμο. Οπότε μπορούμε νομίζω να βγάλουμε ένα κερατόσαυρο. Εκτός κι αν βασικά κάτσε γιατί να φέραμε αυτού το DNA. Ας τον βάλουμε να ανέβει λίγο ακόμα. Ωραία, τα 120.000 κατά χρειαζόμαστε. Τι με έδωσε, τα πιο απλά μας έδωσε. Και ένα δεινόσαυρο να του πάμε το DNA στα 60%. Ποιο, να ξεκινήσουμε με το μοντόσαυρο. Έχουμε κανένα δίνει μόνο το μοντόσαυρο. Ναι, αυτό. Ας ξεκινήσουμε να ανεβάζουμε τον Εμοντόσαυρο και κανένα contract ακόμα ας πάρουμε. Ή δεν μπορούμε, μέχρι 3 contract μπορούμε, οπότε Release Dynasty, αυτός μας βάζει να βγάλουμε δεινόσαυρους. Οπότε κάτσε να βγάλουμε 2 στρωθιομημάκια ακόμα που βγαίνουν και γρήγορα αυτά τα μικρούτσικα. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε και εκείνο το quest. Το contract. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
Τι μας δίνει τώρα εδώ. Όχι ρε, δες μα, τώρα αυτό το σημάδι μου πέθανε ένας δεινόσαυρος, δεν βγήκε ας πούμε. Κακός, χάσαμε λεφτά, αυτά είναι χαμένα λεφτά. Out as protection, βάλ το κι αυτό, να μην έχουμε κανένα θεματάκι. Εδώ μπορείς να βάλεις με αυτό, improved output, απλά ανεβάζει το ρίσκο να γίνει out touch, οπότε βάζεις μετά και το οποίο δεν τα έχουμε κάνει ακόμα, είναι αυτό που βάλαμε πριν, out as protection. Σε προστατεύει για να μην γίνει υπερβολική τάση ας πούμε και έχουμε θέμα. Apply the event. Α, πρέπει να το βάλουμε κιόλα στην έργα για να τελειώσουμε. Εντάξει, οπότε τώρα. Α, εδώ μόλις βάλουμε αυτό. Θα ανέβει. Εδώ θα ανέβει στην ουσία. Εδώ θα γίνουν πιο πολλές οι θέσεις στο Fossil Center. Οπότε ας το βάλουμε. Inventory space. Μόνο 20.000 θέλει. Και τώρα πόσες πήγαν οι θέσεις. Μία, δύο ανέβηκε. Ανέβηκαν αυτές, γίνανε λίγο παραπάνω. Εδώ έχουμε. Όπα. Α, ξεκλειδώσαμε το mission αυτού νου. Okay. Η δικιά σου ομάδα είναι η ομάδα που θα νικήσει, μάλιστα. Έτοιμος ο μικρούλης, αυτός που βγήκε, εντάξει, discard εννοείται. Ας βγάλουμε ακόμα έναν. Τώρα όμως θα βγάλουμε. Α, τώρα θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Τώρα θα χρειαστεί το SU Center. Γιατί όταν θα βγάλουμε τον κερατόσαυρο, πόσα θέλει κιόλας, 550 χιλιάρια θέλει, θέλει πολλά. Θέλει πολλά λεφτά αυτός για να βγει και μόλις βγάλουμε αυτόν θα φάει όλους τους υπόλοιπους δεινόσαυρους μέχρι να τον πάμε από εδώ εκεί. Γιατί τώρα αν πούμε να φτιάξουμε το SU Center θέλει 400 χιλιάρια. Αλλά με αυτό θα το μεταφέρουμε, αναγκαστικά θα χρειαστεί αυτό γιατί με αυτό θα μεταφέρουμε το δεινόσαυρο μας. Τώρα πού να το βάλουμε αυτό, δες εδώ πως θα κάτσει. Το πρώτο πάρκο μου τη δίνει στα νεύρα πάρα πολύ γιατί δεν είναι καλά φτιαγμένο. Το βάλουμε κάπου εδώ. Για μήπως μπήκε κάνα κτηριάκι μικρό εκεί πέρα. Και νομίζω το πιάνει και η ενέργεια, ναι το πιάνει. Εδώ αυτούς στυλ τους να μας φέρουν κάτι ακόμα. Πάλι ετοιμοντόσαυρο στυλ τους, να ανεβάσουμε και λίγο τον ετοιμοντόσαυρό μας. Λοιπόν... Πες μου ότι αυτά είναι για... Ναι, αυτά είναι για πώληση και είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ αυτό τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να τα βάλουμε αυτά τώρα να γίνονται. Γιατί θα φάμε λεφτά και εμείς θέλουμε να βγάλουμε τον πρώτο μας κερατόσαυρο. Μόλις βγει ο στρωθιόμος. Έλα, θα μας δώσει τώρα 20.000. 22.000 βασικά, ναι. Μας τα έδωσε. Τον πρώτο θα τον βγάλουμε απλόν. Αναγκαστικά. Γιατί... Α, δεν ξεκλειδώσαμε κιόλας το... Να έχεις. Εδώ αν βάλουμε αυτό θα πάει 605, απλά θα ζήσει λίγο παραπάνω. Βλέπετε εδώ πως ανεβαίνει το lifespan του. Αν βάλουμε αυτό θα ζήσει 72, ξέρω εγώ. Για αυτό τώρα τι είναι το lifespan, μήνες είναι, εβδομάδες είναι, μέρες δεν νομίζω να είναι. Για μέρες δηλαδή φαίνεται λίγο, αλλά μπορούμε να βάλουμε αυτό στην πρώτη φάση. Ανεβάζει και λίγο το rating όπως βλέπετε. Από 81 το πηγαίνει 88. Απλά θέλουμε 10.000. Α, βγάλε το μικρούλι. Βγάλε το μικρούλι τσερθιόμιμο. Γεια σου, γεια σου μικρούλα. Και τώρα νομίζω μπορούμε να βάλουμε να γίνεται ένας, αλλά να μην χαλάσει. Να βάλουμε ένα τέτοιο να μην χαλάσει. Να ανεβάσει λίγο το success rate, γιατί άμα χαλάσει και δώσουμε 550.000 και πάνε έτσι τζάμπα, θα είναι πάρα πολύ κρίμα. 65 συν 10%, μήπως να βάλουμε ακόμα ένα τέτοιο. Γιατί άμα χαλάσει αυτό την κάτσαμε. Θα πάμε όλα μας τα λεφτά εκεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους δεινόσαυρους αυτούς. Ναι, το κομμάτι του είναι έτοιμο, έτσι. Το κομμάτι του είναι έτοιμο, δεν μπορούμε να το βάλουμε το enclosure του. Εδώ απλά θέλουμε να πιάσουμε τα 600 κάτι χιλιάρικα τώρα για να βάλουμε τον κερατόσαυρό μας. 605 χιλιάρικα θέλει, τα πήραμε. Τώρα πιάνουμε 65 συν 20%, 85%. Τώρα μας πάσει πάλι, θα είναι μαλακία. Θα είναι μεγάλη μαλακία, μας πάσει ο δεινόσαυρος μας. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να δω τι θα μας βάλει άλλο. Σα κάτσα πάρουμε και ένα contract μέχρι να γίνει. Contracts. Δώστε μας ένα contract. Τι να πάρουμε τώρα. Ας πάρουμε αυτό. Oh, 75.000. Το 75.000 per minute θα το πιάσουμε σίγουρα μόλις βγει ο κερατόσαυρος. Γιατί θα ανεβάσει και το πάρκο μας κι άλλο. Τώρα έχουμε 69.000 άνετα. Μόλις βγει ο κερατόσαυρος άνετα. Αρκεί να μην σπάσει. Δεν θέλω να σπάσει. Αυτός βγαίνει και πιο αργά. Άμα χαλάσει τόσο δεινόσαυρος την κάτσαμε.
Γύρισαν. Τι μας φέρανε? Μας φέρανε ένα τέτοιο να πουλήσουμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε, παιδάκια. Ας τους ξαναστείλουμε να φέρουν κι άλλο Εντμοντόσαυρο. Λοιπόν, Εντμοντοσόρος. Να τα βάλουμε να φεύγουν αυτά τώρα σιγά σιγά. Να γίνονται. Θέλει 20.000, 20.000, 40.000 και 10.000. Και μείναμε με 20 χιλιάρικα στο πάρκο. Αλλά το profit per minute μας είναι καλά. Είναι 68.000 το λεπτό. Εντάξει, καλά τα πάμε. Μόλις βγει ο κερατόσαυρος θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Αν δεν σπάσει. Και μέχρι στιγμής είναι στο 30%. Καλά είμαστε, εντάξει. Έτσι είναι ένα θέμα. Να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, κανένα δεινόσαυρο. Μέχρι να. Α, το ελικόπτερο είναι όπως είπα εδώ. Και το ελικόπτερο μπορείς να οδηγήσεις. Έτσι, όπως λέει pilot helicopter. Και μπορούμε να κοιμήσουμε ένα δεινόσαυρο με το ελικόπτερο. Βλέπετε εδώ. Α, από αυτό το σημάδι μας βγάζει ότι μπορεί να τους κοιμήσει. Ω, ναι, μπορούμε να βγάλουμε εντμοντόσαυρο. Εντμοντόσαυρος. Όπως βλέπετε εδώ, κάπως έτσι μπορούμε να κοιμήσουμε το δεινόσαυρό μας. Τώρα δεν χρειάζεται να κοιμήσουμε όμως κανένα δεινόσαυρο. Λοιπόν, το ελικόπτερο θα μας χρειαστεί. Βασικά έχει δύο ελικόπτερα. Το ένα ελικόπτερο αυτό είναι για να κοιμίζει δεινόσαυρους. Και το άλλο που λέει Transport Teams είναι για να μεταφέρει έναν δεινόσαυρο που κοιμάται. Ας πούμε, να το μεταφέρει από το ένα enclosure. Αυτό που θα κάνουμε και όσο θα μεταφέρουμε τον κερατόσαυρο από εδώ, εδώ. Το ένα enclosure στο άλλο. Για να δούμε τον εντμοντόσαυρο λίγο. Λοιπόν, αυτό τι θέλει, 170 χιλιάρικα θέλει. Α, έγινε και αυτό όμως. Μπορούμε να βάλουμε έναν εντμοντόσαυρο να γίνεται. Ή να περιμένουμε τα άλλα γίνανε και όλα. Όχι. Εδώ έχουμε ακόμα, από ότι μόλις γίνουν και αυτά μπορούμε να βάλουμε ένα εντμοντόσαυρο να βγαίνει. Και μόλις βγάλουμε τον κερατόσαυρο νομίζω και τον εντμοντόσαυρο, έρχεται η ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο σιγά σιγά, γιατί πιάσαμε το μισάωρο νομίζω. Εδώ θα βάλουμε κάτι εδώ να γίνεται. Βγάλε και ένα ρουχάδικο ρε παιδί μου. Αν θέλει κανένας να ψωνίσει ρουχάκια. Εντάξει, φάγαμε πολλά λεφτά τώρα, αλλά μέχρι να γίνουν τα άλλα θα ξαναβρούμε αυτά τα λεφτά. Αυτός φαίνεται πηγαίνει καλά. 72% ελπίζω να μην χαλάσει. Και μέχρι στιγμής στο πάρκο μας έχει 4, έχουμε 6 δεινόσαυρους. Και με τον κερατόσαυρο, γιατί έχουμε 4 σαρκοφάγα, 4 φυτοφάγα μάλλον, συγγνώμη, 2 μικρά φυτοφάγα, 4 μικρά φυτοφάγα, 2 μεσαία φυτοφάγα. Και τώρα ναι, έχει και τα, αυτό το engine που μας λέει εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το database, γιατί μας έχει εδώ dig sites, μας λέει locations και αυτά, όλα το archive, το αρχείο, paleontology, έχει πάρα πολύ ωραία. Και τους δεινόσαυρους έχει πάρα πολύ ωραία, μπορείς να δεις ας πούμε τις οικογένειες το που ανήκει ο καθένας, ξέρω εγώ. Στο δε όμως μας λέει ορνηθομιμοειδή. Από τη φαμίλια ξέρω εγώ ορνηθομιμοειδή είναι ανήκει αυτό. Μας λέει κάποια στοιχεία όπου βρέθηκαν και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά είναι και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για παιδιά, έτσι. Μπορείς να δεις ας πούμε τώρα εδώ τον τρικεράτοπα. Γιατί έχει ενδιαφέρον πράγματα. Εδώ αυτός είναι στην κερατοψιδοειδή, κερατοψιδή, ξέρω εγώ πώς το λέμε, κερατο. Ψιδοειδή μπορείς να το πεις, να το μεταφράσεις κάπως έτσι ας πούμε, στην οικογένεια που ανήκει ο τρικεράτοπας. Και είναι η ίδια οικογένεια που ανήκει νομίζω ο στυρακόσαυρος, ο τωρόσαυρος, ο ταρμπόσαυρος, ο σινοκέρατοπς. Έχει αρκετούς. Ναι, 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 πες μου ότι ναι. Έρχεται η ώρα για τον πρώτο σαρκοφάγο. Έρχεται η ώρα για τον πρώτο σαρκοφάγο μας. Ο κερατόσαυρος. Ο, κάνει και μουσική έτσι τέτοια μόλις γίνεται ο σαρκοφάγος. Αυτό που λέγαμε, μόλις βγει ο κερατόσαυρος θα ανέβει κατευθείαν το πάρκο μας. Τώρα δεν ξέρω πόσα αστέρια παίζει να πήγε. Πήγαμε κοντά 2,5 αστέρια. Απλά τώρα αυτός θα ξεκινήσει να τρώει δεινόσαυρους. 79.000 πήγαμε, ναι. Τώρα αυτός θα ξεκινήσει να τρώει δεινόσαυρους. Οπότε πρέπει να τον κοιμήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πριν μας φάει όλους τους δεινόσαυρους. Και ας το βάλουμε να το κάνει αυτόματα για ακόμα πιο γρήγορα. Μη. Δε στο πάει κατευθείαν να κάνει ζημιά. Δες τον. Μη φας μικρό. Βασικά όχι μη φας μικρό, καλύτερα να φάει ένα μικρό. Θα πάει να μαλώσει τώρα με τον τρικεράτοπα, δες εδώ. Ας έρθει άλλη βλακία να τον κοιμήσει, δες, κοίτα. Έλα, ξεκίνησε το άλλο, ήρθε. Έλα. Κοίμησέ τον πριν τον φάει ρε. Δες το τέτοιον τι κάνει, λόγω και έρθει, θα τον φάει τώρα. Δεν γλιτώνει. Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ κι εσύ. Ρε!
Τώρα θα τον φάει. Μία είναι. Δεν τον κοιμίζει το ελικόπτερο. Α, τον κοίμισε. Ναι, ρε, εσύ, γλιτώσαμε τον τρικεράτοπα. Γλιτώσαμε τον τρικεράτοπα. Πω, πω, φίλε, ευτυχώς. Λοιπόν, ας τον μεταφέρουμε τώρα αυτόν. Οκ. Α, μας πλησίασε και ο securitas, ας πούμε. Λοιπόν, ας τον μεταφέρουμε. We want to keep our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors. Clothes shop. Clothes shop έγινε, δεν έγινε αυτό. Ναι, έγινε η έρευνα για το clothes shop. Και εδώ τώρα έχουμε 4 items available. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε το accuracy, να τους κοιμίζει λίγο πιο γρήγορα. ACU accuracy. Τώρα με αυτό, μόλις βάζεις αυτό το module εκεί πάνω, θα μπορεί να τους κοιμίζει λίγο πιο γρήγορα. Και τι έχουμε τώρα? Αυτό το έχουμε για πούλημα, πολύ ωραίο, εντμοντόσαυρο. Και τι μας έβαλε? Expedition for a carnivore, ok. Για ένα σαρκοφάγο, να φέρουμε ένα σαρκοφάγο DNA, ας στείλουμε για κερατόσαυρο πάλι. Πού ήταν ο κερατόσαυρος? Εδώ. Κερατοσαύρος. Λοιπόν, αυτά, ο κερατόσαυρος μας είναι έτοιμος. Κάπου εδώ σε μια τέτοια φάση νομίζω το πάρκο μας ξεκινάει να πηγαίνει πολύ καλά. Γιατί έχουμε τώρα ήδη, ας πούμε, 78.000 το λεπτό βγάζουμε. Ακόμα δεν είναι και σε τόσο ασφαλής μέρος. Αλλά τα βασικά κτίρια τα έχουμε χτισμένα, όπως το Ranger Station για να κάνουμε καλά τους δεινόσαυρους. Αυτό για να τους κοιμίζουμε, για να τους κουβαλάμε το ACU. Και ξεκίνησε ήδη να βγάζει λεφτά το πάρκο μας. Όχι και τα καλύτερα λεφτά, αλλά σιγά σιγά θα ανεβαίνει όλο και παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα ρουχάδικο. Βασικά να βγάλουμε ένα ετοιμοντόσαυρο να βγαίνει. Να φτιάξουμε και ένα ρουχάδικο και να κλείσουμε σιγά σιγά το βίντεο για το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής. Γράψτε και κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι πιο συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, είτε εδώ είτε γενικά. Και θα δούμε. Γενικά θα τη συνεχίσουμε αυτό το βίντεο. Θα το παίζουμε μαζί αυτό το παιχνίδι. Θέλω να το παίξω και μαζί σας. Clothes shop, το ρουχάδικό μας. Πώς θα πάει το ρουχάδικό μας? Μάλλον που θα το βάλουμε το ρουχάδικό μας. Δεν βλέπω να έχουμε κανένα καλό σημείο. Να μπει και αυτό εκεί. Όχι, δεν μου άρεσε το μέρος. Πού να το βάλουμε το ρουχάδικό μας? Εδώ. Εδώ θα είναι το ρουχάδικό μας. Δίπλα στα ελικόπτερα. Πάρα πολύ ωραία. Και ας βάλουμε ένα ετοιμοντόσαυρο, βάλαμε βασικά να γίνεται. Δεν τον πειράξαμε όμως καθόλου. Είχε πείραγμα, σήκωνε πείραγμα ετοιμοντόσαυρος. Για να δω. Χρώμα δεν έχει γιατί δεν ξεκλειδώσαμε χρώματα ακόμα. Εδώ όμως σήκωνε πείραγμα, ναι, δεν πειράζει, τον επόμενο ετοιμοντόσαυρο θα τον πειράξουμε λίγο. Μπορείς να βάλεις το γονίδιο του καρχαρία και στις δύο εδώ. Και εδώ λογικά, εδώ εντάξει δεν μας αφήνει. Για να ζει παραπάνω ο ετοιμοντόσαυρος. Και μετά το πάρκο μας έχει τουλάχιστον τους πρώτους δεινόσαυρους, ξέρω εγώ, που μπορούμε να βγάλουμε, τους έχει. Εδώ θα χρειαστεί substation. Πού να το βάλουμε? Το βάλουμε κάπου εδώ. Ή κάπου εδώ. Γιατί το terrain έτσι όπως είναι τώρα εδώ θα μας ζωρίσει, δεν θα μας αφήσει. Βάλ το κάπου εδώ πίσω. Klein Mine και αργότερα βάζουμε κι άλλο, δεν πειράζει. Τι μου, δεν φτάνει ενέργεια? Α, όχι, έφτασε. Άψογα έφτασε. Dino Hard, Dino Shirt, ας πουλάει κόντο μάνικα δεινοσαύρων. Το οποίο κοστίζει 10 και αν το πουλάμε 25. Ναι, αν το πουλάμε 25. Λοιπόν, τι DNA μας φέραν? Ναι, ναι. Οπ, τι έχουμε? Α, έγινε το mission. Έγινε και αυτό το mission, πάρα πολύ ωραία, και μας ξεκίνησε να μας δίνει Dracorex. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι έρευνα στην ουσία για να ξεκλειδώσουμε το γονίδιο του Dracorex, να μπορούμε να το βρίσκουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τι άλλο έχουμε? Dracorex, Τρικεράδος και Dracorex. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις έρευνα, εφόσον το ξεκλειδώνει κατευθείαν. Όταν τα πάρκα μας πηγαίνουν καλά. Ωου, ξεκινήσαμε να βγάζουμε 114.000 το λεπτό. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε όντως πάρα πολύ καλά. Island rating. Έχουμε 552 επισκέπτες. Γιατί τώρα αν φτιάξουμε ένα, πώς το λένε, ένα ξενοδοχείο, θα ανέβουν και άλλο αριθμό των επισκεπτών. Το ξενοδοχείο θέλει 750.000. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ξενοδοχείο. Όχι, γιατί εκεί έχουμε νερό. Λοιπόν, πού είναι? Το νερό δεν μας χρειάζεται. Το νερό δεν μας χρειάζεται καθόλου. Και εδώ μπορείς να το κάνεις λίγο να είναι πιο ίσιο, ας πούμε. Όχι πάρα πολύ όπως το flatten, γιατί το flatten το κάνει πάρα πολύ. Αλλά έτσι με αυτό το smooth, έτσι λίγο smooth. Transmission incoming. Οπα, ανοίξαμε και άλλο mission.
Ανοίξαμε κι άλλο μισιό, ναι. Acquire 50% Εντμοντόσαυρου. Τον έχουμε ήδη, αδερφέ μου, τον Εντμοντόσαυρο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας βάλουμε έναν... Εδώ, guests. Τι θα βάλουμε, είπαμε ένα ξενοδοχείο θα βάλουμε. Το ξενοδοχείο μας μπορεί να κάτσει κάπου εδώ, από εδώ μεριά. Το ξενοδοχείο δεν μπαίνει σαν τα άλλα, ναι, που τα κάνεις έτσι. Πού θα το βάλουμε αυτό, όχι εδώ δεν μπαίνει σίγουρα. Εδώ. Να φτιαχτεί και το ξενοδοχείο μας, να χωράει λίγο παραπάνω κόσμο το. Στη φάση που είμαστε, λογικά θα πάρουμε και λίγο κάνα μισό αστέρι για το ξενοδοχείο. 565 έχουμε guest count. Θα δούμε μόλις βγει το ξενοδοχείο πόσο θα μπορούμε να έχουμε. Γιατί μπορεί να μένουν και όλες εδώ, οπότε θα έχουμε παραπάνω. Πάμε να βγάλουμε τον πρώτο μας Εντμοντόσαυρο. That's a dinosaur. This is the first phase of the mission. Carry on. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Εντμοντόσαυρος μας. Πανέμορφος. Άσε μας επέστρεψε. Έχουμε, εντάξει, ότι έχουμε. Ας τελειώσουμε και αυτό το mission, και μετά θα κλείσουμε το βίντεο, μόλις κάνουμε και το τρίτο mission. Και στο πρώτο βίντεο μια χαρά, φτιάξαμε το νησί μας και τελειώσαμε τις αποστολές. Τι θέλει τώρα, reload speed. Ανοίξαμε reputation reward. Ανοίξαμε reputation reward και αυτό είναι καλό. Γιατί όσο φτάνεις εδώ βλέπετε που έχει τις κλειδαριές. Όσο ανεβαίνει σε αυτά, ανοίξει καινούργια πράγματα. Εδώ θα μα ανοίξει restaurant, α πούμε, εδώ Science Center που είναι έτσι μεγάλο. Και από εδώ εντάξει, το πρώτο α πούμε ένα κομμάτι γονιδίου. Tooth Hardness. Τι μα βρήκαν τα παιδάκια. Τρακορεξάκι. Α ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα χρειαστεί και τον τρακορεξάκι. Για πιο μετά. Τι άλλο να βάλουμε τώρα. Α μα φέρει κερατόσαυρο. Κερατόσαυρο. Έγινε. Εδώ δες τώρα τι σε βάζει να κάνεις ο χαζός. Σε βάζει να ανοίξεις τις πόρτες για να βγει ένας δεινόσαυρος έξω. Άντε. Άντε. Για να δω. Αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσει να γίνεται γκάφα. Εδώ βγήκε 680, ακόμα δεν ανέβηκε. Ήδη φτιάχτηκε στο ενδοχείο, ρε. Φτιάχτηκε. Δηλαδή να ανέβει. Πρέπει να ανέβηκαν λίγο και ο αριθμός επισκεπτών και από αστέρια τα πάμε κοντά, δηλαδή σχεδόν σε 3 αστέρια. Ποιο δεινόσαυρο είναι έτοιμο να βγει, Dinosaur Threat. Εντμοντόσαυρο. Α, γι' αυτό μα βγάζει κιόλα να βάλουμε εντμοντόσαυρο. Ναι, ο εντμοντόσαυρο είναι που είναι έτοιμο να βγει. Απλά μόλι βγει. Βασικά. Ναι. Κάτσε λίγο. Όχι, α βάλουμε ένα shelter. Και θα του βάλουμε να μπουν μέσα στο shelter. Βγει εσύ. Για να κλείσουμε την πόρτα να μην βγουν κι άλλοι δεινόσαυροι. Δεν έχουμε καμία όρεξη να κυνηγάμε πολλού δεινόσαυρου. Και θα βάλουμε τον κόσμο στο shelter, να μην έχουμε πολλές απώλειες. Ξέχασα να φτιάξω ένα shelter. Όχι, τώρα αυτός θα κάνει ζημιά. Τώρα μας βάζει να τον βγάλουμε και να τον βάλουμε. Πάει αυτός. Κοίτα. Κυνηγάει τους ανθρώπους, ρε, ας τους ανθρώπους ήσυχους. Τώρα κάποιοι εδώ θα πεθάνουν. Έφαγε ζημιά αυτός. Εντάξει. Οκ. Τέλος πάντων, εντάξει, είχαμε μερικές απώλειες, αλλά δεν έχεις και κάποια ιδιαίτερη απώλεια, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Το πολύ πέφτει λίγο σε αστέρια. Βλέπετε τα αστέρια μας πώς πέσαν. Πέσαν στο 1,5 αστέρι. Αλλά μόλις τελειώσει η απειλή και αυτά, μόλις γίνουν όλα κομπλέ, πάλι τα αστέρια θα ανέβει πάλι κατευθείαν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και τώρα θα πάρουμε το ελικόπτερο και εμείς πάμε να το πάρουμε και χειροκίνητα. Μην το βάλουμε αυτόματα, έτσι να το παίξουμε και λίγο αυτό. Πριν κλείσει το βίντεο, να δείτε λίγο και αυτή τη φάση εννοείται. Αλλά ας ανοίξουμε λίγο το shelter. Μπείτε μέσα, all shelters open. Βλέπετε εδώ και γενικά όταν έχει καταστροφές ή όταν βγει κάποιος δεινόσαυρος και αυτά, ανοίγεις το shelter για να μπουν μέσα όλοι και έτσι γλιτώνεις, ας πούμε, να έχεις casualties και να μην χάσεις αστέρια. Όχι, εμείς θα το οδηγήσουμε. Αυτό το δεινόσαυρο θα το κοιμήσουμε μόνοι μας. Πατροπαράδοτα, λοιπόν, πάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο ψηλά. Έχει τα δέντρα τώρα εκεί. Και είναι καβατζωμένο στα δέντρα. Κάπου εδώ νομίζω είναι ακριβώς από κάτω. Τώρα πρέπει να είναι ακριβώς από κάτω μας. Και δεν μπορούμε να το σημαδέψουμε. Πού είστε, ρε! Όχι. Πού είναι, ρε! Πού είστε, ρε, άτιμε! Ήταν ακριβώς από κάτω μας από εκεί και δεν μπορούσαμε να τους σημαδέψουμε. Για κάτσε να γυρίσουμε λίγο.
Κάτσε ρε. Χτυπήσε αυτός πάνω στο ξενοδοχείο να πούμε. Να τους. Hey! Ή από την άλλη μεριά. Να τους. Όχι ρε. Τι να τους βρει καδινόσαυρο, εκείνος είναι κερατόσαυρος. Που είναι μέσα ήρεμα και ωραία. Έλα. Πέτυχε τον αρέ. Είναι ζώρικο, είναι πάρα πολύ ζώρικο. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα ούτε μία σφαίρα. Μου φαίνεται να το βάλω στο αυτόματο. Κοίτα, τρώει κόσμο, ρε. Όχι τρώει βασικά, δεν είναι σαρκοφάγος. Ένα ρε! Ούτε ένα δεν χτύπησε. Και πού είναι τώρα, χάθηκε και από το οπτικό μας. Το πετύχαμε στα τυφλά, εδώ δες γέλιο. Τόση ώρα δεν μπορούμε να το πετύχουμε και το πετύχαμε στα τυφλά. Τώρα ρε. Έλα. Εντάξει, το γυμίσαμε. Εντάξει, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες το γυμίσαμε. Και αφού φάγαμε πόσα λεφτά. Γιατί τρώει λεφτά, κάθε βέλος τρώει και λεφτά. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κάτω ή κάντε λίγο πίσω το βίντεο να το παρατηρήσετε. Ότι κάθε βέλος τρώει λεφτά. Ο δεινόσαυρος είναι μέσα, από ό,τι μπορεί να ξανανοίξει το πάρκο μας άνετα. Μπορείτε να ξαναβγείτε έξω και να απολαύσετε τη βόλτα σας στο Jurassic Park. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά νομίζω παιδάκια μου. Το πρώτο βίντεο νομίζω ότι είναι κομπλέ. Εντάξει, μπορείτε να το δείτε και εσείς και να γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Γενικά η όλη εκπομπή και αυτή η πιο νέα φάση. Θα δούμε και άλλα παιχνίδια σχετικά. Τώρα έτσι να ξεκινήσουμε μια σειρά με το Operation. Βασικά, όχι Operation Genesis, το Jurassic World Evolution. Ωραία. Χόρεψε και λίγο για μας την κάμερα ο κερατόσαυρος. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, ήρθε να κλείσουμε το πρώτο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο αυτή τη σειρά που θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι. Θα αναβαθμίζουμε και άλλο τα πάρκα μας, θα δούμε και άλλα νησιά μαζί και γενικά θα παίξουμε αρκετά αυτό το παιχνιδάκι μαζί. Αυτά νομίζω παιδάκια μου λίγο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο πριν φιγούρες και γραμματίδια και πολλά άλλα κρόνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.